τη λίστα με τις προτεραιότητες του για την αύξηση των εισρώων στα διαθέσιμα ταμεία παραθέτει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του επισημαίνει ότι η περικοπή προμηθειών στο δημόσιο, η πάταξη του λαθρεμπορίου στα ναυτιλιακά καύσιμα, η καταπολέμηση του παραεμπορίου και η αναδιοργάνωση του ΣΔΟΕ είναι μερικές από τις πρώτες κινήσεις του Υπουργείου με στόχο να αρχίσουν οι εισρωές στον προϋπολογισμό. Μάλιστα, ειδικά για το λαθρεμπόριο καυσίμων, αναφέρει πως στόχος είναι να τοποθετηθούν συσκευές ηλεκτρονικού εντοπισμού σε όλα τα μικρά δεξαμενόπλια που παραλαμβάνουν φορτία από τα δηληστήρια. Στην ίδια συνέντευξή του και εστιάζοντας την κίνηση μαύρου χρήματος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η τεχνογνωσία για την καταπολέμηση υπάρχει στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι εμπορικές τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους όλες τις κινήσεις των λογαριασμών που δείχνουν πως εισάγονται και εξάγονται κεφάλαια προς το εξωτερικό. Να περάσουμε σε ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το χώρο του πολιτισμού. Ζυκλώνει πεπρωμένο νέα παράσταση στην Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρειες στο θέμα που ακολουθεί. Κοντά μας και ο πρωταγωνιστής της παράστασης, Ζυκλώνει πεπρωμένο στο Black Box. Να πούμε δύο λόγια καταρχήν για το έργο. Να πούμε. Το έργο είναι μια ιστορία αγάπης με αφορμή το ολοκαύτωμα. Είναι δύο άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα παιχνίδι στο οποίο αρχίζουν και φτιάχνουν κάποια σενάρια. Ο καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του όπως θέλει. Βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, δεν μπορεί να δει ένας τον άλλον, οπότε ο καθένας λέει στον άλλον ό,τι θέλει. Από αυτό προκύπτει, πώς να το πω, ίσως να ερωτεύονται. Ίσως και να αγαπιούνται. Μέχρι που φτάνει σε μια τόσο μεγάλη ένταση το όλο πράγμα, λόγω του ότι υπάρχει σκοτάδι, ότι ο καθένας δημιουργεί ιστορίες, είναι βέβαια και μια πολύ ισχυρή ιστορία το ολοκαύτωμα, το ότι είχε συμβεί στο ολοκαύτωμα, είναι κάτι πολύ δυνατό και γεγονός, οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι οδηγούνται κάπου. Τώρα το που οδηγούνται δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε, ναι. Χοντρά-χοντρά αυτό είναι το έργο. Χοντρά-χοντρά. Ναι. Πόσο σας δυσκόλεψε όλο αυτό το θέμα με το σκοτάδι? Ναι, αυτό ήταν ένα... βέβαια δεν υπάρχει σε όλη την παράσταση σκοτάδι. Αλλά υπάρχουν κάποιες σκηνές που υπάρχει σκοτάδι, πλήρως σκοτάδι. Δεν είναι αρκετά εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εμένα ήταν μεγάλη πρόκληση αυτό, γιατί πρέπει να μιλάω σε κάποιον που ακούω μόνο τη φωνή του. Βέβαια και στο υπόλοιπο έργο δεν έρχομαι σε επαφή οπτική με την Ιωάννα. Είμαστε από τη μέση και μετά πλάτη με πλάτη, αλλά και σκηνές που δεν είμαστε, δεν βλεπόμαστε. Οπότε είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι, αλλά είναι και είναι ωραίο. Πρόκληση, είναι πρόκληση, είναι πρόκληση. Πρώτη φορά σας τυχαίνει έτσι? Ναι, πρώτη φορά, ναι. Να πω και να μην βλέπω το συνάδελφό μου, ναι, πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτό πώς πιστεύετε ότι θα περάσει στο θεατή? Θα είναι κάτι πρωτόγνωρο και για το θεατή ή ενδεχομένως θα το προβληματίσει? Σε αυτό ελπίζουμε να τους προβληματίσει. Το ότι θα είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά τον τρόπο που έχει ανεβεί το έργο, ενώ ότι βλέπεις πάνω στη σκηνή δύο ηθοποιούς οι οποίοι δεν έχουν καμία οπτική επαφή, θεωρώ ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει σε κάποια παράσταση. Πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει αυτό που θέλουμε να δημιουργήσει. Μηνύματα που θα περάσει το έργο στον θεατή? Μηνύματα που θα περάσει το έργο στο θεατή έχει να κάνει σίγουρα με την αγάπη, με το πώς βλέπουμε ή κρίνουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Σίγουρα θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα μάθουν μερικές πληροφορίες όσον αφορά το ολοκαύτωμα, γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή την παράσταση γνώριζα για το ολοκαύτωμα, αλλά δεν ήξερα λεπτομέρειες. Σίγουρα παίρνεις πολλές πληροφορίες όσον αφορά αυτό το φρικτό γεγονός που είχε συμβεί τότε. Και ιδιαίτερα και σε μια πόλη έτσι που έχει άμεση σχέση με εκείνη. Ναι, φυσικά, φυσικά. Εννοείται. Λοιπόν, παραστάσεις θα δίνονται στο Black Box. Black Box. Μέχρι τέλη Μαρτίου. Μέχρι τέλη Μαρτίου θα είμαστε, ναι. Από εκεί και πέρα τα δικά σας σχέδια, συνεχίζετε με κάτι άλλο? Προς το παρόν δεν έχω κάτι για να ανακοινώσω. Θα είμαστε εδώ, μετά θα πάμε και στην Αθήνα. Θα συνεχιστεί και στην Αθήνα τον Απρίλιο. Θα πάμε και κάποιες μέρες, νομίζω 4 με 6 Απριλίου στην Πάτρα. Και ελπίζουμε να
Πάμε καλά. Άρα, εσύ και να πάτε κι αλλού και να σας ξαναδούμε. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.